Γιάννη, μετά από αρκετά σκαμπανεβάσματα, ο ΠΑΟΚ πού είναι τώρα, πάνω ή κάτω? Τι τον βρίσκει αυτή η διακοπή? Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε μια ανοιχτή πορεία. Δουλεύουμε σκληρά για να προσπαθήσουμε μέσα στο γήπεδο να έχουμε σταθερή απόδοση. Όπως είπες, ο ΠΑΟΚ είχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που ήταν πάρα πολύ πεσμένος. Το φάνηκε νομίζω και από τα αποτελέσματα. Νομίζω έχουμε όλο αυτό το χρόνο, πρώτα που ήρθε ο νέος προπονητής και μέχρι το τέλος της χρονιάς, να δουλέψουμε σκληρά ώστε να αλλάξουμε όλη την εικόνα του ΠΑΟΚ. Γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα έχει πολύ ταλέντο και πολύ θέληση και δεν αξίζει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή που είναι όπως είναι τώρα. Γιάννη, μίλησες για αλλαγές. Τι πιστεύεις ότι αλλάζει προς το καλύτερο? Ποια ήταν δηλαδή αυτά τα σημεία που είχε αδυναμία ο ΠΑΟΚ και διαφοροποιούνται? Εντάξει, νομίζω κάθε αλλαγή προπονητή φέρνει ψυχολογία στην ομάδα, φέρνει αλλαγές. Ο κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία. Έτσι και με τον καινούργιο προπονητή προσπαθούμε να δουλέψουμε πάνω στη φιλοσοφία του. Νομίζω ότι αυτό που σας είπα, ότι από τη στιγμή που άλλαξε ο προπονητής, έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία, η διάθεση των παιχτών και η σκληρή δουλειά θα αλλάξει και η ομάδα, πιστεύω, συνολικά. Ακούστηκε τον προπονητή ότι πρώτο στόχο πρέπει να είναι το 0 στην άμυνα, από εκεί ξεκινάει. Πώς αντιλαμβάνεις εσύ αυτό? Νομίζω ότι το Α και το Μέγα είναι οι ομάδες να κρατάνε το 0 στην άμυνά τους και πιστεύω πώς να βάλουν. Από εκεί πέρα, άμα δεν κρατάς το 0, είναι πολύ δύσκολο για όλα τα παιχνίδια. Πρέπει να βάλεις αρκετά γκολ και δυσκολεύεσαι ακόμα πιο πολύ. Ενώ άμα κρατήσεις το 0, το έργο σου γίνεται πιο εύκολο, διότι δεν έχεις δεχτεί γκολ. Και νομίζω ακόμα, πιστεύω η ομάδα έχει ταλέντο και ειδικά μπροστά που μπορεί να σκοράρουμε να πάει στιγμή. Γιάννη, πολλές φορές ο προπονητής σου έχει μιλήσει για ψυχολογικό βάρος και πολύ μεγάλη πίεση. Πίεση και το ψυχολογικό βάρος είναι λογικό. Όταν είναι μεγάλη ομάδα και χωρίς την πίεση δεν γίνεται. Νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον ΠΑΟΚ είναι συνηθισμένοι στην πίεση και πρέπει να τα επεξεργούν στην πίεση που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ. Όσο γι' αυτό, νομίζω με τις νίκες και με τη βοήθεια του κόσμου και η ψυχολογία θα έρθει. Για να θα γεμίσει το Παπαλή. Εντάξει, νομίζω ότι άμα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο που δείχναμε στην αρχή της χρονιάς, έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια ώστε να ξαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Είναι πολύ πρόσφατη εικόνα το αγώνα της Ξάνθης. Μπορείς να μας πεις, όπως το είδες και απ' έξω, τι μπορεί να έγινε το 60-70 και η ομάδα σαν να φοβήθηκε το παιχνίδι, σαν να έβλεπε την ώρα, σαν να μην είχε ψυχολογία, ενώ ήταν μπροστά με 2-0 στο σκόρ. Εντάξει, νομίζω ότι μέσα στο παιχνίδι δεν γίνει να πας 90 λεπτά να πιέζεις, να μαρκάρεις και ταυτοχρόνως να είσαι και καλός να βγάζεις φάσεις. Πάντα σε 90 λεπτά υπάρχει ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο που θα πέσει η ομάδα. Ίσως δεχτήκαμε ένα γκολ από λάθος δικός μας και αυτό ίσως μας επηρέασε ψυχολογικά, γι' αυτό και καλέσαμε πίσω. Τα play-off είναι πολύ μακριά ή τα σκέφτεστε ήδη ως το πιο μεγάλο πλέον στόχο? Σας μίλησε και ο κύριος Σαββίδης γι' αυτό. Ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή είναι να βγούμε πρώτα στα play-off. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Από εκεί και πέρα ακόμα είναι μακριά τα παιχνίδια. Κοιτάμε τα τελευταία παιχνίδια που έχουν μείνει για το πρωτάθλημα να πάρουμε τις νίκες. Γιάννη, όλοι μιλάνε για έναν στόχο που μπορεί να έσω, δηλαδή το πρωτάθλημα. Τώρα που επίκειται η ολοκλήρωση ρύθμισης χρεών και υπάρχει και δέσμευση του μεγαλομετόχου ότι θα πληρωθούν και τελειώνει αυτό το πράγμα και πάω χρωστά. Εσείς που ως ποδοσφαιριστές δεν έχετε κανένα πρόβλημα, γιατί πληρώνεστε κανονικά, είστε τακτοποιημένοι, το εισπράτετε αυτό το πράγμα, το πόσο σημαντικό είναι να ρυθμιστούν τα χρέη του ΠΑΟΚ προς το δημόσιο? Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, νομίζω για όλους τους παοκτζίδες που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, είναι μια χαρμόσυνη είδηση. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι ποδοσφαιριστές κοιτάνε το κομμάτι ποδοσφαιρικό που πρέπει να δώσουν χαρά στον κόσμο, στη διοίκηση και σε όλους τους πάνω που είναι ΠΑΟΚ. Επειδή επικρατεί μια σύγχυση στον κόσμο από όλα όσα συνέβησαν φέτος, θέλει να στείλεις ένα μήνυμα ενώ συνέχεια να τους πεις κάτι? Εντάξει, είναι λογικό η σύγχυση αυτή. Πραγματικά δυσαρεστήσαμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
Η ομάδα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, ειδικά από τη δεύτερη μισό της χρονιάς. Εντάξει, σίγουρα να ζητήσουμε συγγνώμη τον κόσμο και να υποσχεθούμε ότι θα δουλέψουμε σκληρά ώστε τα επόμενα παιχνίδια και μέχρι το τέλος της χρονιάς και τα play-off θα δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο και θα προσπαθήσουμε για την πρώτη θέση. Γιάννη, λίγο πριν ολοκληρωθεί η χρονιά και μοναδικό στόχο τα play-off, εσύ προσωπικά πώς θα αντιχαρακτήρισες τη φετινή σεζόν? Κοιτάξτε, άμα δούμε την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα, η χρονιά είναι αποτυχημένη, έτσι. Ήμασταν στην αρχή με 5 βαθμούς μπροστά, ήμασταν στο κύπελλο, στο πρωτάθλημα και σε ένα μήνα τα χάσαμε όλα. Και πιστεύω είναι λογικό αυτή η χρονιά να είναι αποτυχημένη, αλλά έχει απομείνει ακόμα ένα στόχος και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να το κατακτήσουμε, η πρώτη θέση απ' λέω. Ο Ιτάνης σε δηλώσεις του είχε πει ότι ίσως βάλαμε και εμείς κάποια στιγμή τον πήχη ψηλότερα από εκεί που μπορούσαμε, συμφωνείς? Εντάξει, σίγουρα. Νομίζω ότι τον πήχη το βάζει η ομάδα, ίσως έγινε μερικά λάθη, αλλά όπως σας είπα, εμείς χάσαμε και τους τρεις στόχους μέσα σε ένα μήνα που πραγματικά η ομάδα έδειξε τέτοια μεγάλη δουλειά που είναι να επιτρέπει να χάσεις τρεις στόχους σε ένα μήνα. Για να το διαβάζεις ότι κάποιοι διαιτές που σας σφίριξαν και σφυρίζουν γενικώς κατηγορούνται για διάφορα πράγματα, ας μην τα κάνω συγκεκριμένα. Δεν είναι όχι, κατηγορούνται. Τι σκέφτεσαι? Ναι, το έχω διαβάσει. Εντάξει, η δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Και μακάρι να καθαρίσει αυτή η βρωμιά από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάθαμε ότι καταθέσατε γραπτό στις απόψεις σας για το τι έφτιαξε στην φετινή χρονιά. Αυτό ως κίνηση από τον προπονητή σου, πώς σου φάνηκε? Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο. Ναι, εντάξει. Νομίζω ο προπονητής ήθελε να δει τις απόψεις μας, τι έφτιαξε αυτή η χρονιά, και νομίζω είναι καλό γιατί αυτό βοηθάει και τον ίδιο τον προπονητή και την ομάδα.